σειρά των μαθημάτων μας, αρχές επιστήμης κυβερνήσεως μέσα από το Λόγο του Θεού. Σήμερα θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1041 και από το βιβλίο Κολοσσαείς, την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κολοσσαείς, πρώτο κεφάλαιο και τρία εδάφιο. Πρώτο κεφάλαιο, τρία εδάφιο, σελίδα 1041, βιβλίο επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κολοσσαείς. Ευχαριστούμε τον Θεό και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, προσευχόμενοι πάντοτε, υπερημών ακούσαντες την εις τον Ιησού Χριστόν πίστη σας και την εις πάντα στους Αγίους αγάπην, δια την ελπίδα, την άποτε ταμιευμένη δια σας εν της ουρανής, την οποίαν προοικούσατε εν το λόγο της αληθείας του Ευαγγελίου, το οποίον ήλθεν εις εσάς, καθώς και εις όλον τον κόσμο και καρποφορεί, καθώς και εις εσάς αυτής ημέρας οικούσατε και γνωρίσατε την χάριν του Θεού εν αληθεία, καθώς και μάθατε από επαφρά του αγαπητού συνδούλου ημών, ώστις είναι δια σας πιστός διάκονος του Χριστού, ώστις και εφανέρωσεν εις ημάς την εν αυτή αγάπη σας. Δια τούτο και εμείς αυτής ημέρας οικούσαμεν δεν πάβομεν προσευχόμενοι δια σας και δεόμενοι να εμπληστείτε από τις επιγνώσεως του θελήματος αυτού με τα πάσης σοφίας και πνευματικής συνέσεως, δια να περιπατήσετε αξίως του Κυρίου ευαρεστούντες κατά πάντα, καρποφορούντες εις πάνε έργων αγαθών και αυξανόμενοι στην επίγνωση του Θεού, ενδυναμούμενοι εν πάση δυνάμει κατά το κράτος δόξης αυτού εις πάσαν υπομονήν και μακροθυμίαν μετά χαράς, ευχαριστούντες τον Πατέρα, ως έκανε ημάς αξίως της μερίδος του κλήρου των Αγίων εν το φωτί, ως της ελευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερεν εις την βασιλείαν του αγαπητού αυτού Υιού, εις τον οποίον έχουμε την απολύτρωσεν δια του αίματος αυτού την άφεση των αμαρτιών, ώστις είναι η εικόν του Θεού το αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα όρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαία, είτε εξουσία, τα οποία δι' αυτού και δι' αυτών εκτίστησαν, και αυτός είναι προπάντων και τα πάντα συντηρείται δι' αυτού, και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ώστις στην αρχή πρωτότοκος εκ των νεκρών, δια να γίνει αυτός πρωτεύων εις τα πάντα. Διότι εν αυτό ευδόκησεν ο Πατήρ να κατοικήσει πάν το πλήρωμα, και δι' αυτού να συνδιαλλάξει τα πάντα προς εαυτόν, ειρηνοποιήσας δια του αίματος του Σταυρού αυτού δι' αυτού, είτε τα επί της γης, είτε τα εν της ουρανής, και εσείς και εσάς, είτε εσείς ήσασταν ποτέ απολωτριωμένοι και εχθροί από την κατά την διάνοια με τα έργα τα πονηρά, τώρα όμως διήλαξε προς εαυτόν, δια του σώματος σαρκός αυτού, δια του θανάτου, δια να σας παραστήσει ενώπιον αυτού αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους, εάν επιμένετε στην πίστη, τεθεμελιωμένη και στερεή, και με μετακινούμενη από τις ελπίδες του Ευαγγελίου την οποία ακούσατε, του κηρυχθέντος εις πάσαν την κτήσιν την υπό των ουρανών, του οποίου εγώ Παύλος έγινα υπηρέτης. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν βρίσκεται στη φυλακή της Ρώμης, στέλνει αυτή την επιστολή προς Κολοσσαείς, τους οποίους δεν τους ξέρει, δεν έχει, τους έχει γνωρίσει, αλλά ένα συνδουλός του, Επαφράς, είναι αυτός τον οποίον απέστειλε ο Χριστός εκεί και τον χρησιμοποίησε και δημιουργήθηκε η Εκκλησία και στις Κολοσσές αλλά και στη Λαοδικία, που είναι κοντά. Ο Απόστολος Παύλος όμως έχει ένα ωραίο χαρακτηριστικό. Αγαπάει όλους τους αδελφούς και είναι ευγνώμων στο Θεό για τη σωτηρία που κάνει ο Θεός σε ανθρώπους, είτε τους ξέρει είτε δεν τους ξέρει, και το σημαντικότερο, είτε τους έχει γνωρίσει προσωπικά είτε όχι, και είτε τον έχει χρησιμοποιήσει ο Θεός για τη σωτηρία αυτών των ανθρώπων είτε όχι. Αυτός είναι ο Παύλος, ο οποίος βέβαια είναι ένας άνδρας προσευχής, ιδιαίτερης προσευχής, δηλαδή ο κατάλογος των ανθρώπων για τους οποίους προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος πρέπει να ήταν πολύ μεγάλος, γιατί προσευχόταν και ονομαστικά. Όμως εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς σήμερα, βέβαια μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου, γιατί πρέπει να γίνουμε μιμητές αυτού, γιατί και αυτός είναι μιμητής του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού,
Και όπως ο Απόστολος Παύλος είναι μιμητής του Χριστού, έτσι καταλαβαίνουμε ότι και ο κατάλογος της προσευχής του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού είναι πολύ μεγάλος. Προσεύχεται για όλους μας, θα έλεγε κανείς ότι αυτή είναι η δουλειά του. Όμως, εκείνο που έχει σημασία για μας σήμερα, στο μάθημά μας θα έλεγα, είναι τι προσευχή κάνει ο Παύλος για αυτούς και ο Χριστός για μας. Πώς προσεύχεται και τι προσεύχεται. Υπάρχει προσευχή προς μετάνοια. Κύριε, δεν ξέρουν τι κάνουν, συγχώρεσέ τους. Προς διόρθωση. Λάθος κάνανε, διόρθωσέ το Πατέρα. Προς έλεγχο. Κύριε, δεν μπορώ να τα βγάλω. Τι να κάνω μαζί τους. Φώτισέ με. Και διάφορες τέτοιες προσευχές που είναι βέβαια απαραίτητες, γιατί είναι προς διόρθωση, προς επανόρθωση, είναι προς μετάνοια, προς εξομολόγηση, προς επιστροφή, για να φτιάξει ο Θεός την καρδιά μας, να πλησιάσουμε το Θεό. Όμως σήμερα διαβάζουμε μια άλλη προσευχή ιδιαίτερη που ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται για την Εκκλησία στις Κολοσσές για πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Για αύξηση, για οικοδομή, για μεγαλύτερη ευλογία, για χρησιμοποίηση αυτών από το Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίως το έργο του το ένδοξο. Είναι μία προσευχή που δημιουργεί ανθρώπους ένδοξους στην παρουσία του Θεού, ευλογημένους στην παρουσία του Θεού και απολύτως επιτυχημένους στην παρουσία του Θεού. Και επειδή η σειρά των μαθημάτων μας είναι αρχές επιστήμης κυβερνήσεως, είναι πάρα πολύ σημαντικό για κάθε έναν από μας να προκαλούμε στον Θεό, στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, την ανάγκη να προσεύχεται τέτοιου είδους προσευχές. Και για να προσεύχεται ο Χριστός για μας έτσι, πρέπει εμείς πρώτα να είμαστε έτσι πως μας θέλει Αυτός. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος εξηγεί με λεπτομέρεια για ποιο λόγο προσεύχεται σε αυτούς κατά αυτόν τον τρόπο. Για αυτούς κατά αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστούμε το Θεό για σας και προσευχόμεθα πάντοτε υπέρ ημών, γιατί ακούσαμε πρώτον την εις τον Ιησούν Χριστόν πίστη σας, η οποία είναι δια της οποίας είστε τεθεμελιωμένοι και στερεοί και μη μετακινούμενοι από την ελπίδα του Ευαγγελίου. Μία πίστη που δεν κλονίζεται, μία πίστη που δεν έχει κενά, είναι στερεή, αμετακίνητη, θεμελιωμένη, μη μετακινούμενη στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν έχει αμφιβολίες, δεν έχει ολιγοπιστία, δεν έχει αδυναμία. Είναι μια πίστη απόλυτη. Και αδερφοί αγαπητοί, η πίστη είναι η αρχή του χριστιανού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στη ζωή του. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τι λέει. Τώρα δεν μένει παρά πρώτον πίστης, ύστερα ελπής και τέλος αγάπη. Η πίστη είναι αυτή δια της οποίας σωζόμεθα, η πίστη είναι αυτή δια της οποίας διατηρούμεθα, η πίστη είναι αυτή δια της οποίας αυξανόμεθα. Η πίστη στον Ιησού Χριστόν, αλλά ιδιαίτερο στο Ευαγγέλιο Του. Μια πίστη που δεν λιγοστεύει αλλά αυξάνει. Και πώς αυξάνει η πίστη? Ένας είναι ο τρόπος. Δια της ακοής και η ακοή δια του Λόγου του Θεού. Ένας άνθρωπος λοιπόν όταν μελετάει το Λόγο του Θεού και ακούει το Λόγο του Θεού, όχι όποτε τύχει, αν κάποια φορά, όταν έχει ζήλο με το Λόγο του Θεού, το βέβαιο αποτέλεσμα είναι ότι η πίστη του θα αυξάνεται.
θα αυξάνεται και θα αυξάνεται. Και καθώς θα αυξάνεται η πίστη του, θα αποκτήσει εν τέλει δύναμη πίστεως. Αλλά το να αποκτήσει κάποιος δύναμη πίστεως είναι αποτέλεσμα της δικής του αφιέρωσης στο Λόγο του Θεού, εξήτηση στο Λόγο του Θεού, αλλά ιδιαίτερως της μεσητικής προσευχής του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, όπως θα δούμε πιο κάτω. Το δεύτερο χαρακτηριστικό για να κάνει αυτή την ιδιαίτερη μεσητική προσευχή ο Παύλος τότε, ο Ιησούς Χριστός για μας σήμερα, είναι η σπάντας τους Αγίους αγάπη. Δεν λέει η αγάπη στους Αγίους, τονίζει η σπάντας τους Αγίους. Και εδώ, αγαπημένα μου αδέρφια, είναι το μεγάλο μυστικό που περιγράφει ο Απόστολος Ιωάννης στην επιστολή του, λέγοντας, και θέλω να το διαβάσουμε μαζί, είναι στη σελίδα 1088, συγγνώμη, είναι στη σελίδα 1082, τρίτο κεφάλαιο και 18 εδάφιο. Είναι ένα μεγάλο μυστικό αυτό. Είναι το ξεκίνημα του πιστού χριστιανού για μεγάλη ευλογία, η απογείωση θα έλεγα. Τεκνία μου μη αγαπώμεν με λόγον μη δε με γλώσσαν, αλλά με έργο και αλήθεια. Αυτό λοιπόν που διέκρινε ο Απόστολος Παύλος στην Εκκλησία στους αδελφούς εν Κολοσσές ήταν αγάπη πάντα στους Αγίους, αλλά όχι αγάπη με γλώσσα και με λόγο, αλλά με έργο και αλήθεια. Και εκ τούτου γνωρίζομεν, όταν αγαπάμε αληθινά με έργο και αλήθεια, ότι είμεθα εκ της αληθείας. Και όταν γνωρίζουμε ότι είμεθα εκ της αληθείας, πώς το γνωρίζουμε? Έρχεται ο Θεός και μας το βεβαιώνει μέσα μας. Γιατί όταν αγαπάς για αυτόν που δεν συμπαθείς, τον αδελφό σου, αλλά και τον πλησίον σου, αλλά και τον εχθρόν σου, όταν αγαπάς με έργο και με αλήθεια, τότε έρχεται ο Θεός μέσα στη ζωή σου και σε βεβαιώνει ότι είσαι εκ της αληθείας. Είσαι αληθινός χριστιανός. Είσαι εκ της αληθείας, και όταν είσαι βέβαιος, όταν ο Θεός σε βεβαιώνει ότι είσαι εκ της αληθείας, τότε πληροφορείται η καρδιά σου μπροστά στο Θεό. Ο Θεός έρθει και πληροφορεί την καρδιά σου ότι είσαι εκ της αληθείας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να είναι πληροφορημένη η καρδιά μας ότι είμαστε εκ της αληθείας. Γιατί εάν μας κατακρίνει η καρδιά μας, τότε δεν έχουμε παρησία ενώπιον του Θεού. Αλλά εάν μας βεβαιώνει ο Θεός ότι είμαστε εκ της αληθείας και να μας κατακρίνει η καρδιά μας, ο Θεός είναι πιο μεγάλος από την καρδιά μας και κάνει τη διόρθωση τη μεγάλη. Με αποτέλεσμα, 21 εδάφιο, εάν η καρδιά μας λοιπόν δεν μας κατακρίνει, τότε έχομεν παρησίαν προς τον Θεόν. Και έχοντες αυτή την παρησία που ο Θεός βάζει στην καρδιά μας ότι είμεθα εκ της αληθείας, ό,τι αν ζητώμεν λαμβάνομεν παρά αυτού, διότι κατά αυτόν τον τρόπο φυλάτωμεν τα σεντολάς αυτού και πράττωμεν τα αρεστά ενώπιον αυτού, και είμαστε ευάρεστοι ενώπιον του Θεού. Αυτή η αγάπη προς πάντα στους Αγίους, όχι με λόγια και με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια, είναι το ξεκίνημα του χριστιανού και στη διακονία του και στο έργο του και στην αποστολή του. Ο Θεός μου το είχε δείξει αυτό το πράγμα σαν μίζα, σαν startup, σαν ξεκίνημα. Ένα ωραίο αυτοκίνητο, πολύ ωραίο, μπήκες μέσα, γκρουν, δεν ξεκίναγε. Άχρηστο. Για να ξεκινήσει πρέπει εσύ να έχεις την καρδιά σου γεμάτη από αγάπη προς πάντας τους Αγίους, ιδιαιτέρως
Όχι με λόγια και με γλώσσα, με έργο και με αλήθεια, και επιτρέψτε μου να το επαναλάβω, προς πάντα στους Αγίους, με έργο και με αλήθεια, όχι με αυτούς που συμφωνούν μόνο με σένα, όχι να αγαπάς αυτούς που συμφωνούν με σένα. Εκεί δεν ξεκινάει το αυτοκίνητο, δεν ξεκινάει η αποστολή σου, δεν ξεκινάει το έργο σου. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα μέσα στην Εκκλησία, είσαι άχρηστος. Προς πάντα στους Αγίους, να τους έχεις συγχωρήσει στην προσευχή σου, γιατί από εκεί ξεκινάει αγάπη με έργο και με αλήθεια. Στο ταμείο σου να τους συγχωρήσεις, να τους δικαιολογήσεις, να προσευχηθείς για αυτούς να τους ευλογήσει ο Θεός, και μάλιστα πιο πολύ από σένα. Και τότε παίρνει μπρος το έργο του Θεού στη ζωή σου. Ξεκινάει το έργο του Θεού στη ζωή σου. Τότε έχει προσκληθεί ο Ιησούς Χριστός να προσευχηθεί για σένα με αυτή την ιδιαίτερη μεσητική προσευχή που με τη χάρη του Χριστού θα διαβάσουμε παρακάτω. Και το τρίτο χαρακτηριστικό που έχει η Εκκλησία στις Κολοσσές είναι, και έχει ελπίδα που είναι αποτεταμιευμένη στον ουρανό για σένα. Την ελπίδα της κληρονομιάς σου, της αιώνιας ζωής, την οποία αυτήν ελπίδα την άκουσες ευθύς εξ αρχής για την αιώνια ζωή. Το Ευαγγέλιο το πρώτο πράγμα του λέει είναι: μετανοείτε, διότι επλησίασεν η Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή την ελπίδα δεν την έχασες που την άκουσες ευθύς εξ αρχής, και είναι αποτεταμιευμένη στον ουρανό. Άλλωστε και ο Θεός μας αναγέννησε εις ελπίδα ζώσα, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά κληρονομιά, άφθαρτος, αμίαντος, αμάραντος, πεφυλαγμένη στους ουρανούς. Αυτή την ελπίδα σου δεν την έχασες, αυτό περιμένεις, αυτό εξητάς, γι' αυτό ζεις, γι' αυτό προσεύχεσαι, γι' αυτό δοξάζεις, γιατί έχεις φύγει από τη ματαιότητα, έχεις φύγει από τα ασαλευόμενα, και η εξήτησή σου είναι στα ασάλευτα, που είναι αυτή η κληρονομιά σου. Και αυτήν την ελπίδα της αιώνιας ζωής, της κληρονομιάς σου, της αμίαντου, της αμάραντου, που είναι επιφυλαγμένη στον ουρανό, την άκουσες ευθύς εξ αρχής από το λόγο της αληθείας του Ευαγγελίου. Δεν στην υποσχέθηκε άνθρωπος, δεν στην περιέγραψε άνθρωπος, αλλά ο λόγος της αληθείας του Ευαγγελίου. Και τότε όταν πίστεψες αυτήν, τότε όπως ήλθε σε όλο τον κόσμο, έτσι ήλθε και σε σένα το Ευαγγέλιο του Χριστού, το οποίο το κείμενο λέει «εστί καρποφορούμενον και αυξανόμενον», το οποίο καρποφορεί και αυξάνεται στη ζωή σου, καθώς διατηρείς στερεά, αμετακίνητη αυτή την ελπίδα της αιώνιας ζωής. Δηλαδή έχει φύγει η σκέψη σου, η καρδιά σου, η επιθυμία σου από τα σαλευόμενα και έχει μεταφερθεί άπαξ διαπαντός στον ουρανό, στα ασάλευτα. Και όλα αυτά γνωρίζεις ότι είναι αποτέλεσμα της χάρης του Θεού εν αληθεία. Δηλαδή κανένας μας, κανένας χριστιανός, κανένας Άγιος άνθρωπος του Θεού δεν είναι άξιος να θεωρείται κληρονόμος του Θεού και συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού, παρά μόνο κατά χάριν Θεού. Κανένας μας δεν μπορούσε, δεν μπορεί να ελπίζει με ελπίδα βεβαία και ασφαλή για την αιώνια ζωή, εάν δεν έχει αποδεχθεί στη ζωή του τη χάρη του Θεού. Ότι η χάρις του Θεού, η αγάπη του Θεού, το έλεος και τα σπλάχνα του Θεού είναι αυτά που οδήγησαν το Θεό να στείλει το Χριστό για να μας ελευθερώσει από τη ματαιότητα, από τα μάταια, και να μας οδηγήσει στα αιώνια και στα ουράνια. Κατά χάριν είμαστε σεσωσμένοι, κατά χάριν διατηρούμεθα, όπως θα δούμε, στην πίστη,
και κατά χάριν θα λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας και στην αιώνια ζωή. Και όλα αυτά, γιατί, ποια είναι η αιτία? Μία είναι η αιτία. Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να δείξουμε στο Χριστό παρά μόνο την ταπείνωσή μας για να βρίσκουμε χάρη ενώπιον Του. Δεν έχουμε να δείξουμε τίποτα άλλο στο Θεό παρά μόνο την ταπείνωσή μας για να βρίσκουμε χάρη ενώπιον Του. Και στη συνέχεια, με πνεύμα ταπεινού, με καρδιά συντετριμένου, να φέρνουμε πάντοτε τη ζωή μας ενώπιον Του με εξομολόγηση, μετάνοια και επιστροφή προς Αυτόν. Αυτή είναι η σωτηρία μας. Η σωτηρία μας δεν προέρχεται από τα καλά μας έργα. Αντίθετα μάλιστα. Επειδή σωθήκαμε, εργαζόμαστε έργα αγαθά, τα οποία ο Θεός προετοίμασε κατά χάριν να περπατήσουμε σε αυτά για όλη μας τη ζωή. Ύστερα λοιπόν από όλα αυτά εξηγεί ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή από το γεγονός ότι έχετε πίστη ζωντανή με έργα, έχετε πίστη καθώς είστε θεμελιωμένοι και στερεοί και μη μετακινούμενοι στον Ιησού Χριστόν και στο Ευαγγέλιο, πρώτον. Δεύτερον, έχετε αγάπη με έργο και με αλήθεια προς πάντα στους Αγίους. Και τρίτον, η ελπίδα σας που είναι ο Χριστός, η ελπίδα σας που παίρνετε από τον Χριστό, η ελπίδα σας που σας έχει υποσχεθεί ο Θεός, δεν είναι ευλογία στον κόσμο αυτό, αλλά είναι κληρονομιά της αιώνιας ζωής. Γιατί αν πιστεύουμε τον Χριστό μόνο για τη γη αυτή, μόνο για τη ζωή αυτή, είμαστε χειρότεροι των απίστων, οι ελληνότεροι πάντων των ανθρώπων. Αλλά η ελπίδα μας, αυτό που ελπίζουμε, είναι ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται ταχαίως. Έρχεται στη ζωή μας να μας αναμορφώσει, να μας διορθώσει, να μας συγχωρήσει, να μας πλύνει με το αίμα Του, να μας ετοιμάσει, να μας διατηρήσει και να μας παραλάβει εν τέλει. Αυτά λοιπόν τα τρία χαρακτηριστικά που δεν είναι τίποτα άλλο παρά πίστης, ελπής και αγάπη. Μεγαλύτερα και διαμένουσα τούτον η αγάπη αποτελεί και την αιτία για την οποία ο Απόστολος Παύλος τώρα έχει να προσευχηθεί, όχι να ελέγξει, όχι να διορθώσει, αλλά να προσευχηθεί προς ευλογία για τους αδελφούς αυτούς. Και σήμερα, εάν ζητήσουμε εμείς τέτοια χαρακτηριστικά στη ζωή μας, εγκαταλείποντας όλα τα άλλα, με εξομολόγηση, μετάνοια και επιστροφή στο Θεό, τότε το βέβαιο είναι ότι από σήμερα το βράδυ ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, καθώς προσεύχεται για μας, γιατί προσεύχεται υπέρ πάντων των Αγίων, θα προσεύχεται μια τέτοια προσευχή. Και όταν ο Ιησούς Χριστός προσεύχεται μια τέτοια προσευχή, γνωρίζουμε αυτό που ομολόγησε ο ίδιος: «Πάτερ, εγώ ξέρω ότι πάντοτε με ακούς, αλλά δια των όχλων των παρεστώτα λέγω ταύτα». Εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά λοιπόν ότι αν έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά από τώρα, από αυτή τη στιγμή, από κάποια στιγμή που θα τα ζητήσουμε με επιμέλεια, που θα τα εξητήσουμε με πίστη, που θα τα εξητήσουμε αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητά τους, ο Ιησούς Χριστός θα έρχεται να προσεύχεται, θα αρχίσει να προσεύχεται στον Πατέρα Του για μας, την παρακάτω προσευχή, που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω μία έκφραση ότι είναι συγκλονιστική. Είναι συγκλονιστικό να ξέρω ότι ο Χριστός προσεύχεται για μένα αυτή την προσευχή. Εάν προσεύχεται, πώς θα αλλάξει η ζωή μου? Πώς θα γίνει η ζωή μου? Γι' αυτό λέει: «Δια τούτο και εμείς για όλα αυτά, αφής ημέρας ακούσαμε όλα αυτά, δεν πάβουμε ούτε στιγμή να προσευχόμεθα για σας». Φοβερό.
δεν θα πάβει ο Χριστός τε στιγμή να προσεύχεται για μας, δεόμενοι να πλημμυρίσετε, να εμπλιστείτε από τις επιγνώσεως του θελήματος του Θεού. Να πλημμυρίσει το είναι σας, η καρδιά σας, η ψυχή σας, το πνεύμα σας, το σώμα σας από την επίγνωση του θελήματος του Θεού και μάλιστα με τα πάσης σοφίας και πνευματικής συνέσεως. Όχι με σοφία ανθρώπινη ούτε με σύνεση ανθρώπινη. Με σοφία ουράνια που είναι για αποκάλυψη του Λόγου του Θεού. Θα σε πλημμυρίζει ο Θεός με αποκάλυψη του Λόγου Του και με πνευματική σύνεση που είναι για να μπορείς να ξέρεις πώς θα είσαι όχι επιλύσμων ακροατής αλλά εκτελεστής του Λόγου Του. Αλλά ένας άνθρωπος όπως διαβάσαμε πριν που θα πράττει τα αρεστά ενώπιον του Κυρίου και θα φυλάττει τις εντολές του Θεού. Ένας άνθρωπος ευάρεστος των Θεών. Γιατί ο Χριστός προσεύχεται και σε ευχαριστούμε Κύριε να το ζητήσουμε αδερφοί. Προσεύχεται και δεν πάβει να προσεύχεται να πλημμυρίσει η ζωή σου, η ζωή μας από την επίγνωση του θελήματος κατά πάντα του Θεού και μάλιστα με τα πάση σοφίας, ουράνιας και πνευματικής συνέσεως. Ώστε να γνωρίζεις το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον μέσα από το Λόγο Του, να έχεις αποκάλυψη του Λόγου του Θεού, οδηγία του Λόγου του Θεού, αλλά και φανερώσεις Πνεύματος Αγίου για το τι πρέπει να κάνεις για να είσαι εκτελεστής του Λόγου Του. Και έτσι και μόνο έτσι θα μπορείς να περπατάς αξίως του Κυρίου. Το πρώτο χαρακτηριστικό. Μόνο αν είσαι εμπεπλισμένος του θελήματος του Θεού με τα πάση σοφίας και πνευματικής συνέσεως, τότε το περπάτημα σου θα είναι άξιον του Κυρίου του Ιησού Χριστού. Το αποτέλεσμα θα ευαρεστείς κατά πάντα το Θεό. Με το περπάτημά σου θα ευαρεστείτε κατά πάντα ο Θεός. Δεύτερον, θα καρποφορήσεις πάνεργων αγαθών. Θα είσαι κατά πάντα καρποφόρος σε κάθε έργο αγαθό που έχει προετοιμάσει ο Θεός για σένα. Τρίτον, θα είσαι πάντοτε αυξανόμενος στην προσωπική σου γνώση του Θεού. Είσαι επίγνωση του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος λέει να γνωρίσω το Χριστό και τη δύναμη της Αναστάσεως Αυτού. Και τώρα λέει θα γνωρίσεις τον παντοδύναμο Θεό. Αυτός ο παντοδύναμος Θεός δια του Πνεύματος του Αγίου θα σου αποκαλύπτει τα βάθη Του. Είναι απίστευτος ο Λόγος του Θεού έτσι. Ή μάλλον είναι όχι απίστευτος, πιστευτός, αλλά ένδοξος ο Λόγος του Θεού. Είναι γι' αυτό τον αγαπάμε το Λόγο του Θεού. Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού. Δεύτερον, εφόσον προσεύχεται ο Χριστός να είσαι εμπεπλισμένος σε επιγνώσεως του θελήματος του Θεού με τα πάση σοφίας και πνευματικής συνέσεως, πρώτον είπαμε για να περπατάς αξίως του Κυρίου με τα αποτελέσματα και δεύτερον για να ενδυναμούσε εν πάση δυνάμει κατά το κράτος της δόξης αυτού. Να έχεις μία δύναμη μέσα σου κατά το κράτος, την εξουσία της δόξης του Θεού που χρειάζεσαι για να μπορείς να κάνεις υπομονή, εις πάσαν απομονή και μακροθυμία με τα χαράς. Αναγνωρίζει δηλαδή ο Λόγος του Θεού ότι το να κάνουμε πάντοτε υπομονή όταν χρειάζεται και να μακροθυμούμε πάντοτε και μάλιστα με τα χαράς είναι πάρα πολύ δύσκολο στον άνθρωπο, αδύνατον στον άνθρωπο. Μπορεί να μπορείς να κάνεις υπομονή κλαίγοντας
γιατί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο. Μπορεί να μακροθυμείς οργιζόμενος, δεν ωφελεί. Εκείνο που ωφελεί είναι να κάνεις υπομονή. Μέχρι πότε? Μέχρι το τέλος, όσο χρειαστεί, με τα χαράς. Και να μακροθυμείς τους ανθρώπους μέχρι πότε? Μέχρι τέλους, με τα χαράς. Και αυτό δεν γίνεται παρά μόνο όταν σε δυναμώνει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού κατά το κράτος της δόξης αυτού. Αυτή είναι δύναμη, σε. Αυτή είναι δύναμη. Δύναμη ουράνια. Κατά το κράτος της δόξης αυτού. Και με αυτή τη δύναμη θα μπορείς να υπομένεις πάντοτε, κατά πάντα, για όλα με χαρά, και να μακροθυμείς πάντοτε, κατά πάντα και για όλα, προς όλους με χαρά. Το οποίο είναι απαραίτητο για να είσαι ευάρεστος εις το Θεό και να φυλάτε τις εντολές Του. Και τρίτον, ευχαριστούντες τον Πατέρα κατά πάντα, πάντοτε, και για τα καλά και για τα κακά. Όχι να ανεχόμαστε, να ευχαριστούμε για τα καλά και να ανεχόμαστε τα κακά, αλλά να έχουμε αυτό το πνεύμα, το Άγιο του Θεού, που γνωρίζει και αποκαλύπτει στον άνθρωπο ότι τα πάντα, και τα κακά και τα καλά, συνεργούν προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας Αυτόν. Δεν είναι εύκολο να ευχαριστείς για τα κακά των Θεών. Πιο εύκολο είναι να παραπονιόμαστε στο Θεό, όπως και μερικές φορές κάνουμε ή πολλές φορές κάνουμε. Αλλά εκείνο που είναι ανάγκη να γνωρίζουμε, ότι οτιδήποτε κακό και αν συμβαίνει, ιδίως στις έσχατες ημέρες που οι καιροί είναι κακοί, ευθύνεται, την ευθύνη την έχει ο Θεός. Δηλαδή, οτιδήποτε και αν γίνεται στη ζωή μας, προέρχεται ή επιτρέπεται, είναι επιτρεπτό από το Θεό. Δεν μπορεί να συμβεί κάτι στη ζωή μας που δεν το έκαμε ή δεν το έχει επιτρέψει ο Θεός. Και επειδή ο Θεός είναι αγάπη, ό,τι έχει επιτρέψει στη ζωή μας, όσο και βάρβαρο και δύσκολο και τραγικό να είναι, είναι το απαραίτητο για να πάμε στον ουρανό. Χωρίς αυτό στον ουρανό δεν πηγαίνουμε. Άλλωστε το πιο βάρβαρο το οποίο επέτρεψε ο Θεός ήταν ο σταυρός του Υιού του το μονογενούς πάνω στο Γολγοθά, όπου απέστρεψε το πρόσωπό του καθώς ήταν επικατάρατος, φέρνοντας τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Αλλά για να μπορείς να ευχαριστείς κατά πάντα το Θεό, να έχεις αυτό το πνεύμα της ευχαριστίας στο Θεό, πρέπει να είσαι εμπεπλισμένος με την επίγνωση του θελήματος του Θεού, με τα πάση σοφίας και πνευματικής συνέσεως. Τρία πράγματα λοιπόν είναι αυτά τα οποία είναι αποτέλεσμα της μεσητικής προσευχής του Αποστόλου Παύλου για τους Κολοσσαείς, του Ιησού Χριστού για μας. Δια της οποίας ζητάει για μας, για τον κάθε έναν από μας, επειδή είμαστε στερεοί στην πίστη και αγαπάμε όλους τους Αγίους, και η ελπίδα μας δεν είναι να μας βοηθήσει εδώ στη γη, είναι να μας ετοιμάσει για την αιώνια ζωή. Η μεσητική προσευχή είναι γέμισέ τους, πλημμύρισέ τους, Θεέ μου, Πατέρα μου, με την επίγνωση του θελήματός σου, με τα πάση σοφίας και πνευματικής δυνάμεως, για να πρώτον περπατάνε αξίως μου του Κυρίου, για να καρποφορούν εις πάνεργων αγαθών και να αυξάνονται όλο και περισσότερο στην επίγνωση της προσωπικότητάς σου, της υπόστασής σου, Θεέ μου, γνωρίζοντας τα βάθη του Θεού δια Πνεύματος Αγίου πρώτον, δεύτερον
ενδυναμούμενοι εν πάση δυνάμικα το κράτος της δόξης αυτού, για να μπορούμε να υπομένουμε πάντοτε, κατά πάντα, όλα, όλους, και να μακροθυμούμε πάντοτε, κατά πάντα, για όλα και για όλους με τα χαράς. Και τρίτον, καθώς υπομένουμε και μακροθυμούμε με τα χαράς για όλα, να έχουμε και αυτό το πνεύμα της ευχαριστίας προς το Θεό, γνωρίζοντας ότι όλα αυτά είναι τα αναγκαία για να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Χωρίς ένα από αυτό, είτε καλό είτε κακό, στη Βασιλεία των Ουρανών δεν μπορούσαμε να φτάσουμε. Μέσα από αυτά μας οικοδομεί. Μέσα από το καμίνι της θλίψεως καθαρίζεται το χρυσάφι. Αλληλούια. Αλλά η ευχαριστία μας είναι συγκεκριμένη. Τον ευχαριστούμε γιατί μας ελευθέρωσε ο Πατέρας μας εκ της εξουσίας του σκότους που βρισκόμασταν και μας μετέφερε στη Βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού δια της αναγεννήσεως. Σε ευχαριστούμε που μας εκάλεσες, που μας εξέλεξες, που μας αναγέννησες, καθώς λέει ο Χριστός, μη χαίρεστε γιατί τα δαιμόνια υποτάσσονται στο λόγο σας, να χαίρεστε πολύ περισσότερο και να ευχαριστείτε το Θεό πολύ περισσότερο, για τα ονόματά σας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Εις τον οποίον Ιησούν Χριστόν που μας μετέφερε στη Βασιλεία Του, έχουμε και την απολύτρωση δια του αίματος αυτού και τη συνεχόμενη άφεση των αμαρτιών μας. Είναι υπέροχο το σχέδιο του Θεού και είναι υπερθαύμαστος ο λόγος του Θεού, αδερφοί. Συγκλονιστικός. Μόνο ο Θεός μπορούσε να τα σκεφτεί αυτά. Μόνο ο Θεός μπορούσε να τα γράψει αυτά. Και μόνο ο Θεός μπορούσε να τα εκπληρώσει στη ζωή μας αυτά. Γι' αυτό είμαστε ευγνώμονες. Αμήν, αδερφοί. Ευγνώμονες στον παντοδύναμο. Τον αγαπάμε. Μην παραλείπεις, αδερφέ, να πέλει να λες «αγαπάω, Χριστέ μου». Μην ακούς που λένε «συναισθηματική αγάπη». Δεν είναι συναισθηματική αγάπη. Είναι η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου στην καρδιά σου και στο σώμα σου, που εκδηλώνεται με αγάπη προς Αυτόν. Καθώς η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Και ποιος είναι τώρα ο Ιησούς Χριστός? Αυτός είναι ο πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Πριν από οποιοδήποτε κτίσμα, αυτός γεννήθηκε από το Θεό. Θεός Υιός μονογενής για το Θεό, αλλά και πρωτότοκος εν μέσω πολλών αδελφών. Και γεννήθηκε πριν από οποιοδήποτε κτίσμα, επειδή δι' αυτού, λέει ο Βάμβας, το κείμενο λέει πολύ σωστά, εν αυτό. Διότι εν αυτό, μέσα στο Χριστό που είναι ο αιώνιος Θεός, εκτίστησαν τα πάντα, καθώς ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος λέγει, και δεν είναι μακριάν από καθένα από μας, διότι εν αυτό ζώμεν, κινόμεθα και υπάρχομεν. Είναι λοιπόν ο Υιός του Θεού ο μονογενής, πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών, ο οποίος εγεννήθηκε πριν από οποιαδήποτε δημιουργία δημιούργησε ο Θεός, καθώς όλη η δημιουργία είναι χτισμένη μέσα σε Αυτόν τον παντοδύναμο Θεό. Μέσα σε Αυτόν λοιπόν τον παντοδύναμο Θεό εκτίστησαν τα πάντα, και τα ουράνια και τα γήινα και τα ορατά και τα όρατα και οι θρόνοι και οι εξουσίες και οι κυριότητες και οι αρχές, τα πάντα, έρχεται τώρα και ολοκληρώνει, δι' αυτού του πρωτότοκου μεταξύ πολλών αδελφών, του μονογενούς Υιού του Θεού, του Λόγου του Θεού, δι' αυτού εκτίστησαν και γι' αυτόν
για να εξυπηρετήσουν το έργο αυτού εκτίστησαν. Ό,τι υπάρχει λοιπόν εκτίστη από τον Θεό δια του Ιησού Χριστού, δια του Λόγου του Θεού, δια του πρωτοτόκου μεταξύ πολλών αδελφών, δια του μονογενούς Υιού του Θεού, δι' αυτού, αλλά και για να εξυπηρετήσουν το σχέδιο του Θεού μέσα σε αυτόν για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ό,τι υπάρχει χτισμένο, ορατό και αόρατο, ουράνιο και γήινο, υλικό και πνευματικό, χτίστηκε για τον Χριστό και για μας που είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής του. Και αυτός βεβαίως είναι πριν από όλα, αλλά και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Και όλα συντηρούνται δι' αυτού. Δηλαδή αν σήμερα συντηρείται η Εκκλησία και δεν έχει διαλυθεί, συντηρείται από τον Χριστό. Αν σήμερα συντηρούνται τα πνευματικά, συντηρούνται δια του Ιησού Χριστού. Γιατί θα είχαν καταστραφεί. Τίποτα δεν μπορεί να συνεχίζει να υπάρχει αν κάποιος δεν το συντηρεί. Και στο φυσικό κόσμο και στο πνευματικό κόσμο. Πρέπει να υπάρχει ο συντηρητής για να μπορεί να συνεχίζει να υπάρχει οποιοδήποτε κτίσμα. Και αν και εμείς συντηρούμεθα στην πίστη, στην αγάπη και στην ελπίδα, είναι δια του Ιησού Χριστού. Αλληλούια. Γιατί? Γιατί αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος που είναι η Εκκλησία, ο οποίος είναι η αρχή, ο πρώτος και ο έσχατος, η αρχή και το τέλος. Αλλά επειδή λέει η αρχή, μπορεί να εννοεί και εξουσία, είτε η αρχή χρονικά, είτε η αρχή από άποψη εξουσίας, αυτός είναι η αρχή, ο οποίος είναι πρωτότοκος μεταξύ των νεκρών, ο πρώτος ανεστημένος μεταξύ των νεκρών που ανεστήθησαν, που θα αναστηθούν. Και μάλιστα αδελφών αυτού, καθώς θα αναστηθούν όσοι αναστηθούν και λάβουν μέρος στην πρώτη Ανάσταση. Και είναι ο πρωτότοκος για να γίνει και αυτός πρωτεύων εις τα πάντα. Δόξα να έχει ο Θεός. Εις εμέ εδόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Πρωτεύων εις τα πάντα. Γιατί σε αυτόν ευδόκησε ο Θεός να κατοικήσει όλο το πλήρωμα της θεότητος, τότε σωματικός και σήμερα πάλι σωματικός, αλλά σε πνευματική μορφή. Και δι' αυτού, δια του Ιησού Χριστού, ο Πατέρας συμφιλίωσε τα πάντα προς τον εαυτό του. Αυτό είναι το έργο του Χριστού. Να συμφιλιώσει τα πάντα προς τον Πατέρα. Και πιο σωστά, ο Πατέρας να συμφιλιώσει δι' αυτού τα πάντα με Αυτόν. Σκεφτείτε ότι ο Θεός είναι Άγιος και τα πάντα είναι υπό την εξουσία του διαβόλου. Και έπρεπε να βρει έναν τρόπο ο Πατέρας να συμφιλιώσει τον εαυτό του τον Άγιο με όλα όσα είναι υπό την εξουσία του διαβόλου. Απίστευτο δεν είναι? Πώς θα γίνει αυτό? Μόνο με τον Χριστό. Γι' αυτό και αλλού ο Απόστολος Παύλος λέει ότι εν τη σοφία του Θεού ο Θεός δεν αποκάλυψε τη σοφία την άνωθεν με σοφούς ανθρώπους, αλλά με τιμωρία του κηρύγματος. Ο Θεός λοιπόν για να συμφιλιώσει τα πάντα που θα δεχτούν τη συμφιλίωση με Αυτόν, χρησιμοποίησε σαν σκεύος εκλογής Του τον Ιησού Χριστόν. Δι' αυτού λοιπόν να συμφιλιώσει τα πάντα προς τον εαυτό Του, πως ειρηνοποιήσας
δια του αίματος του Σταυρού αυτού, του αίματος του Αγίου, του Αναμάρτητου, του Ιησού Χριστού, που χύθηκε όχι σαν μισθός της αμαρτίας που είναι ο θάνατος, αλλά χύθηκε υπέρ της σωτηρίας των ανθρώπων, καθώς υπήρξε αναμάρτητος. Και με το αίμα του, ο Πατέρας διά του Ιησού Χριστού έφερε ειρήνη και στα επί της γης και στα εν της ουρανής. Δηλαδή και στον ουρανό δεν υπήρχε ειρήνη, όπως δεν υπήρχε και στη γη. Γιατί ο πρώτος στη τάξη άγγελος ήταν ο διάβολος και σατανάς, ο οποίος είχε εξουσία πάνω στους αγγέλους. Γι' αυτό και ο Αρχάγγελος Μιχαλής δεν εξέφερε βλασφημία πάνω σε αυτόν, γιατί δεν περιφρόνησε τις εξουσίες και τις αρχές που ο Θεός είχε βάλει. Αλλά όταν τσακωνότανε με τον διάβολο για το σώμα του Μωυσή, είπε «Ο Κύριος να σε επιτιμήσει». Άρα και ο ουρανός δεν έχει ειρήνη και η γη δεν έχει ειρήνη. Και η ειρήνη έρχεται, θα έλθει τελικά και στη γη και στον ουρανό δια του Ιησού Χριστού με το αίμα του το Άγιο. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί. Ευχαριστούμε το Θεό γιατί η ειρήνη του Θεού με το αίμα του Χριστού διά του Ιησού Χριστού έχει έρθει στη ζωή μας. Αμήν, αδερφοί. Και εμείς είμαστε εν ειρήνη τώρα, καθώς πιστεύουμε στον αψευδή και θεόπνευστο λόγο του, αγαπάμε το λόγο του Χριστού, αγαπάμε πάντα στους Αγίους και η ελπίδα μας είναι μία και μοναδική, ότι θα μας διατηρήσει ο Χριστός μέχρι το τέλος για να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Ένας άνθρωπος λοιπόν που απολαμβάνει μια τέτοια προσευχή συνεχόμενη του Ιησού Χριστού προς τον Πατέρα, καταλαβαίνετε, αδερφοί αγαπητοί, σε τι δρόμο τον έχει βάλει ο Θεός. Ήθε να μας κάνει έτσι ο Θεός και ήθε πάντοτε να ζητάμε αυτά τα τρία ωραία χαρακτηριστικά: πίστη, να είμαστε αμετακίνητοι, τεθελμιλιωμένοι, ελπίδα μόνο για την αρπαγή της Εκκλησίας, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, σε όσους επιποθούν την επιφάνεια του Χριστού. Ελπίζουν και επιποθούν, αγαπούν πολύ την επιφάνεια του Χριστού. Και ιδιαιτέρως αυτό που ξεκινάει τη χριστιανική μας ζωή, το χριστιανικό μας έργο, τη χριστιανική μας αποστολή που ο Θεός μας έχει δώσει, να αγαπάμε πάντα στους Αγίους, όχι με γλώσσα και με λόγια, αλλά με έργο και αλήθεια. Ο Θεός να μας βοηθάει πάντοτε. Βοήθησε μας, Κυρία μας. Αμήν. Βοήθα μας, Χριστέ μου. Να ψάλουμε.